αρχίσατε πρωί-πρωί. Την προεκλογική του περιοδία συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος σήμερα τον νομό Ηλίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε ομιλία του στην Πάτρα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στον νομό Αχαΐας, κάτι που σημαίνει πως θα αναμετρηθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα. Επέλεξα προσωπικά να ηγηθώ του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να στραφεί κατά της στρατηγικής που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως τόνισε, το μόνο που κάνει είναι να διαστρεβλώνει τις θέσεις και τα λόγια του. Μην έχοντας τίποτα θετικό να επιδείξουν, να επιμένουν να διαστρεβλώνουν τις δικές μας θέσεις. Κατασκευάζουν συστηματικά μια νέα δημοκρατία που υπάρχει μόνο στο δικό τους το μυαλό. Βάζουν στο στόμα μου ψέματα, μήπως και παραπλανήσουν κάποιον ανύποπτο. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Πιο σίγουρος από ποτέ για μια ξεκάθαρη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε από το Βήμα τον κόσμο να τον εμπιστευτεί. Αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Σας ζητώ λοιπόν να μου δώσετε την ευκαιρία να υπηρετήσω όλους εσάς. Να μπω πρώτος στη μάχη. Στη μάχη με έναν στόχο. Ισχυρή ανάπτυξη για μια αυτοδύναμη Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε σήμερα το πρωί στην αρχαία Ολυμπία και επισκέφθηκε το αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος.